Είμαι ο Θεοδωρή Παναγιώτης, είμαι 26 ετών και είμαι τελειόφοιτος μηχανολόγος μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είμαι χαρούμενος που ήρθα εδώ πέρα και με κάλεσαν να έρθω στο casting. Θέλω να δείξω τις δυνατότητες μου. Τραγουδάω εσύ εδώ. Καλέ, τραγουδάς. Ναι, τραγουδά εσύ. Λοιπόν... Ό,τι τα λέτε έχεις βγάλει τώρα. Στόχος μου στο GNTM είναι να δώσω το καλύτερο με αυτό. Και γενικά αυτό που θέλω να πετύχω είναι καλές γνωριμίες και καλές δουλειές στο μέλλον ίσως. Πάνος. Γιώργος. Χάρη. Κι εγώ. Κάτσε. Ξάπλωσα άμα θέλεις, feel free. Βάλε πόδια πάνω και ξεκίνα τα παιδικά σου χρόνια. Αλήθεια. Ναι. Χάνε πολύ ένταση. Διαβολάκι με φώναζα. Ήμουν ένα καλό μάθημα, να το πούμε για αυτό. Ήσουν καλό μάθημα. Ναι. Αυτό υπήρξε εξέλιξη. Πέρασα στο Πολυτεχνείο, μηχανολόγο μηχανικό. Αλλά μετά με προσέγγισαν άτομα για την εμφάνισή μου. Αυτό είναι το δυνατό προφίλ. Και τα δύο, ωραία είναι. Είσαι και μετριό. Πολύ σε χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε εκεί. Γιατί σε ρωτή πα. Ελά, εδώ. Κάτι μου έπεσε. Μαλή, εδώ τι λέει, άστο μικρόφωνο. Θα πιάσει και λίγο πίσω εκεί, να δω λίγο το πρόσωπο. Γίνα και μία εντελώς προφίλ όλο το σώμα. Ωραίος. Κούκλε μου, τι ύψος έχεις? 1,81. Ωραία. Κάποιο άθλημα, κάτι? Έκανα λίγο ενόργανη, κολύμβηση. Έκανες ενόργανη. Έλα, αρέσει. Ωραίος. Έκανα κάνα καταγορυφό. Ωραία, κάνε. Τι να σου πω. Μόνο μη φύγεις πίσω. Δεν θα φύγω. Έλα, ρε. Λοιπόν. Πήγαινε με αυτήν την ενέργεια. Θα σπάσουμε. Όχι σπάστε τα σκηνικά. Όχι, θα προσέξω. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να είσαι καλά. Παπά. Έλα. Ναι. Για πάμε λίγο ενέργεια. Είμαι λίγο κουρασμένος, συγγνώμη. Α, εντάξει. Εμείς είμαστε φρέσκοι. Φρέσκοι, πολύ ωραία είστε. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, ψυχή μου. Για πες μας, ναι. Είμαι ο Θεοδωρή Παναγιώτης, είμαι τελειόφοιτος μηχανολόγος μηχανικός και τελευταίο διάστημα μου αρέσει ο χώρος της μόδας, το ψάχνω. Έχεις κάνει κάτι? Λίγο, λίγες φωτογραφίσεις, λίγο με το Instagram, έτσι, πάει καλά. Πόσους followers έχεις? 14.000. Μια χαρά. Το περσινό GNTM με τα αγόρια το είδες? Ναι. Πόσο φάνηκαν τα αγόρια πέρυσι? Ωραία. Πολύ ωραία. Φέτος αυτά που είδα μου αρέσουν ακόμη περισσότερο. Θα ανταγωνίζεσαι αυτά τα παιδιά που είδες? Πιστεύω ότι μπορώ να τους ανταγωνιστώ, να τους συναγωνιστώ καλύτερα. Μου αρέσει γενικά η ευγενής άμυλα και προσπαθώ να δώσω το καλύτερο μου αυτό. Από εκεί πέρα... Συγγνώμη που είμαι λίγο έτσι, απλά είμαι λίγο κουρασμένος με... Από τις 7 η ώρα το πρωί. Και εμείς. Εσείς το ξέρω, αλλά εσείς είστε φρεσκαδούρα. Εγώ είμαι λίγο. Είμαστε έδωσα και πολύ νέοι γι' αυτό. Έδωσα έξω σοου και τώρα έπεσα. Τι σοου έδωσε? Παίζει ρόλο και ηλικία. Έκανα διάφορα. Χορέψαμε έξω, τραγουδήσαμε, κάναμε πολλά. Δύσκολο. Wow. Παίξαμε. Πόπο, κούρεση. Που λέμε πήγε στην παιδική χαρά και κουράστηκε το παιδί. Ναι. Αυτό. Ήρθε στην τζέντα, κουράστηκε. Έλα, πήγε να βάλει και ένα μαγιό. Πάω να βάλω ένα μαγιό. Έχουμε μπάμπαμ. Ναι, μπάμπαμ όμως. Έλα. Α, πήρε στροφή, εντάξει. Χάθηκε στα κτίρια. Το ότι κοίταγε συνέχεια από εκεί, μήπως είχε κάποιο γνωστό. Κάτι είχε από εκεί. Ναι, δεν ξέρω τι είχε από εκεί. Ξέρω, δεν βλέπω κάτι. Εμπέρδεψε. Σαγιονάρα. Ωραία, σαγιονάρα. Ναι, με το μαγιό δεν πιάζω. Πάμε με το μαγιό, ε. Ναι. Πάμε με το μαγιό. Λέω μαγιό χωρίς αγενάρες, πώς θα περπατάω. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου έκανε λίγο στο στούντιο κιόλας, δεν ξέρεις άμα είναι καθαρά, βρώμικα κάτω. Πολύ ωραίο σώμα. Θες μπει καμιά πόζα? Θέλω να πιάσω το μαλλί μου, να με δείτε. Κάνω τι θες. Ναι, δώσ' το. Να είσαι εσύ. Για να σε δούμε. Πες διαφημίζεις τώρα το μαγιό και τη σαγιονάρα. Ωραία. Έτσι. Τη σαγιονάρα διαφημίζεις. Πάρε και μία. Τι τη βγάζει, κυνηγάς μη. Κυνηγάς κατσαρίδες με αυτή. Τι νούμερο φοράς? 44, 45. Και γιατί σαν γεννάρα είναι 47?
Γιατί άμα περπατάω πολύ το καλοκαίρι, πρίζονται τα πόδια. Πρίζονται. Λίγο. Εντάξει. Μήπως σε βουσκώνει το άγχος, δεν ξέρω. Να σου πω, πες ότι είσαι παραλία και παίζεις ρακέτες. Ναι, αλλά πάμε. Και τάκ. Να η κατσαρίδα, δώσ' την. Κρακ, τάκ. Να και μια μίγα. Κρακ, τάκ. Πάρε και το κουνούπι. Πουκ, τσακ. Τέλειος. Ω, και ρεβέρ βλέπω. Το ξέρα ότι εσείς οι δύο θα τα βρείτε. Το ξέρα. Λέω Ζεν, δικό σου. Παιδιά, δεν το πρέπει να κάνει τη διαφήμιση. Για να παρεξηγηθώ, δεν... έχω πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είμαι έτσι. Απλά επειδή ήμουν λίγο στην ένταση μέχρι τώρα, έχω αρχίσει να μπερδεύω τα λόγια μου. Έχω. Αλλά εντάξει. Η κούραση. Μπήκα μέσα και ήμουν έτσι σαν νεκρός. Μου λένε είσαι φουλ ενεργητικός. Αλλά εγώ ένιωθα αμπετό όταν μπήκα εκεί μέσα. Λοιπόν, έχει ένα ωραίο σώμα. Αθλητικό. Έχει όμορφα χαρακτηριστικά προσώπου. Αρκετά. Απλά νομίζω ότι για το GNTM. Κοίτα, πιστεύω ότι έχω μια ικανοποιητική εμφάνιση, ένα ικανοποιητικό ύψος. Έχω πάει και σε διαγωνισμό ομορφιάς. Και πώς τα πήγες? Πήρα τον τίτλο μοντέλου της χρονιάς. Το μοντέλο της χρονιάς? Να. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Είναι τα μοναδικά καλλιστεία που έγιναν φέτος. Το 20 δηλαδή. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά καλλιστεία, παιδιά, συγγνώμη. Ούτε και εγώ τα ήξερα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει αυτό. Προσπάθησε να πείσει τους υπόλοιπους. Δυστυχώς από μένα είναι όχι. Πού να ξέρει, πέρα από το Λος Άντζελες ήρθε. Εγώ προσπαθώ να του πείσω από εκεί πέρα, δεν θα. Εντάξει. Λοιπόν, είσαι συμπαθέστητο παιδί, αλλά δεν νομίζω ότι κάνεις για αυτή τη δουλειά. Έχω ιδιαίτερο προφίλ. Κι εγώ έχω πολύ ιδιαίτερο προφίλ και δεν ξέρω προφίλ που έχω. Αρχιελληνικό. Κι εγώ. Δεν είμαι μοντέλο. Υπάρχει τρόπος να σας αλλάξω τη γνώμη, να σας πείσω. Γιατί... Άκου να δεις, Παναγιώτη, επειδή εγώ έχω εμβολιαστεί τώρα και είμαι ακόμα στην επίρρεια του. Και νιώθω ότι κάπως επικοινωνούμε σε αυτό που δεν καταλαβαίνω τι είσαι. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια, λες. Να σου πω κάτι και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε, καλά, κι εγώ έκανα, παιδιά. Εντάξει. Δεν τις παρενέργειες δεν είχα. Με συγχωρείτε. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν κάνεις για εδώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Bye. Bye. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ω, μην πέφτεις τώρα. Φύγε με χαρά. Πήρα την απόφαση να έρθω εδώ πέρα για να ανεβούν οι μετοχές. Να σου το πω ξεκάθαρα. Να κάνω πιο πολλές δουλειές, πιο πολλά. Και εν τέλει το ρίσκο που πήρα... δεν με βοηθά. Εντάξει. Το προσπάθησε όμως το παιδί. Τι να κάνουμε.